Θέλει συνέχεια να κάνουμε έρωτα και εγώ δεν μπορώ, έχω αγανακτήσει. Μου παίρνει τα εσόρουχα και έχω αναγκαστεί να έρθω εδώ πέρα, ας πούμε, στο κανάλι. Τώρα χωρίς σου και δεν ξέρω που μου τα βάζει. Τι με λες, μισό λεπτό. Στο πήρα. Γιατί μου το πήρες? Να δεις πόσο σ' αγαπάω. Να βγαίνεις εδώ στο κανάλι με το σουκέ, να μου παίρνεις τα ρούχα, να μου τα κρύβεις δηλαδή. Άμα θέλει αυτός 10 και 13 φορές εγώ συνέχεια να μπορώ, φυσικά και θα του πω όχι. Τώρα να κάνω και 5 και 7 φορές και 11 και 25 άμα χρειαστεί. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου εγώ όμως. Συνέχεια να είμαι από πάνω σου. Βάλτε αυτό μέσα. Γιατί να το βάλω μέσα? Μισό λεπτό. Σ' αγαπάω, γιατί να το βάλω μέσα? Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Μυστικά της Αγάπης. Σημερινή καλεσμένη η Πόπη. Πόπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να μου πεις τι έχει γίνει με το Βαγγέλιο? Το θέμα μου είναι που ήρθε εδώ πέρα ότι θέλει συνέχεια να κάνουμε έρωτα και εγώ δεν μπορώ, έχω αγανακτήσει. Τις προάλλες είχαν έρθει οι γονείς μου στο σπίτι και αυτός ήθελε να κάνουμε έρωτα. Τι να του, μου έλεγε έτσι νοήματα έτσι να πάμε στην τουαλέτα και καλά. Λέω και εγώ τι θέλεις. Του λέω τώρα που είναι οι γονείς μου εδώ. Μα δεν γίνεται, του λέω. Πώς, τους διώξω τώρα, τι να τους πω, να πάνε στους γονείς σου δίπλα. Τι να κάνω, αναγκάστηκα να τους διώξω. Πόσο καιρό είστε παντρεμένοι με το Βαγγέλη? Είμαστε 1,5 χρόνο τώρα. Οπότε δικαιολογείται εξαιτίας του γεγονότος ότι είσαστε μόνο 1,5 χρόνο, είστε νιόπαντρε δηλαδή, να υπάρχει μια τέτοια διάθεση από τον άντρα σου και αυτό δείχνει ότι σε αγαπάει, ότι σε θέλει. Ναι, εντάξει, με αγαπάει, με θέλει, αλλά βέβαια ζηλεύει κιόλας. Είναι κι αυτό ένα κακό το ελάττωμα. Αλλά τι να του κάνω, δεν μπορώ κι εγώ συνέχεια από τη μια να κλαίει το μωρό και από την άλλη να θέλει να κάνουμε σεξ. Αφού εδώ έχω αναγκαστεί, μου κάνουμε σεξ, ξέρω εγώ, άμα δεν θέλω και έτσι κάνουμε φασαρία το να τάλω στο σπίτι, μου παίρνει τα εσόρουχα και έχω αναγκαστεί να έρθω εδώ πέρα, ας πούμε, στο κανάλι τώρα χωρίς σουτιά. Δεν ξέρω που μου τα βάζει και κάνω άνω κάτω έτσι τις ντουλάπες. Πολλά δηλαδή μου κάνει, δεν είναι μόνο ένα συγκεκριμένος λόγος. Θέλει συνέχεια να κάνουμε έρωτα και εγώ δεν μπορώ, έχω αγανακτήσει. Μου παίρνει τα εσόρουχα και έχω αναγκαστεί να έρθω εδώ πέρα, ας πούμε, στο κανάλι. Τώρα χωρίς σου και δεν ξέρω που μου τα βάζει. Τι με λες, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θέλεις εδώ? Στο πήρα. Γιατί μου το πήρες? Να δεις πόσο σ' αγαπάω. Να βγαίνεις εδώ στο κανάλι με το σουκέ, να μου παίρνεις τα ρούχα, να μου τα κρύβεις δηλαδή. Άμα θέλει αυτός 10 και 13 φορές εγώ συνέχεια να μπορώ, φυσικά και θα του πω όχι. Τώρα να κάνω και 5 και 7 φορές και 11 και 25 άμα χρειαστεί. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου εγώ όμως. Συνέχεια να είμαι από πάνω σου. Βάλτε αυτό μέσα. Γιατί να το βάλω μέσα? Μισό λεπτό. Σ' αγαπάω, γιατί να το βάλω μέσα? Με ποια λογική σου ζητάει τα εσόρουχά σου? Τα ζητάει ως ένδειξη τρυφερότητας και αγάπης, να έχει κάτι δικό σου? Όχι, μου τα παίρνει γιατί εγώ δεν θέλω να κάνουμε σεξ, ας πούμε, εκείνη την ώρα και νευριάζει. Έτσι προηγούνται τις φασαρίες και μου τα παίρνει, όχι έτσι στα καλά καθούμενα. Δηλαδή στο θυμό του το κάνει αυτό? Ναι, πάνω στο θυμό του. Και μετά εξαφανίζει τα ρούχα? Δεν ξέρω που μου τα βάζει και εγώ έχω κάνει άνω κάτω το σπίτι. Τι να κάνω και το βάζω άνω κάτω το σπίτι για να τα βρω. Κάτσε, βρε Πόπη μου, γιατί όλα αυτά που μου λες μου φαίνονται λιγάκι υπερβολικά. Δηλαδή, είστε 1,5 χρόνο παντρεμένοι. Ο άντρας προφανώς σε θέλει και σε αγαπάει. Ναι, εντάξει. Από τη δική σου την πλευρά υπάρχει η ίδια διάθεση? Ή ας πούμε, αν ήταν εδώ ο άντρας, θα μου έλεγε ότι εσύ ποτέ δεν θες να κάνετε έρωτα. Εσύ του δείχνεις ότι διαφορείς, δηλαδή. Όχι, δεν του δείχνω ότι αδιαφορώ έτσι και καλά. Αλλά εντάξει, ας πούμε, τις ώρες που θέλει αυτός και συνέχεια, εγώ δεν μπορώ. Γιατί τώρα πρόσφατα γέννησα κιόλας. Και το μωρό κλαίει συνέχεια. Τι να του κάνω, να κοιτάω τον άντρα μου, δηλαδή, το μωρό, ζητάει, ας πούμε. Μου το ζητάει συχνά. Πολύ συχνά. Και εγώ δεν μπορώ, έχω αγανακτήσει πια. Τι να κάνω. Με έχει φέρει στο αμήν, δηλαδή, σε κατάσταση που δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, σηκώνομαι και φεύγω από το σπίτι. Τι να κάνω. Να ξυπνάω 5 η ώρα το πρωί, επειδή αυτό θέλει να κάνουμε έρωτα. Δεν μπορώ. Τι να κάνω. Το έχει συζητήσει αυτό το πράγμα με τον άντρα σου? Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά δεν ακούει. Δηλαδή. Εκεί είναι κολλημένος, έχει εκεί το μυαλό του. Τι να του κάνω? Δεν με ακούει καθόλου. Τι να κάνω? Μία μέρα ήταν αργά τη νύχτα
Και κάναμε φασαρία και επειδή εγώ έτσι δεν ήθελα και καλά, άρχισε να πετάει ρούχα, πράγματα, τασάκια και κατέβηκε η γειτόνισσα. Λέει, τι κάνετε, λέει, φασαρία, λέει, εδώ πέρα και γίνεται... είδε η γυναίκα εκεί πέρα τασάκια σπασμένα. Mm-hmm. Λέει, δεν μπορούμε, λέει, να κοιμηθούμε, αυτή δεν είναι κατάσταση. Εντάξει, μετά τα συζητήσαμε, ας πούμε, εντάξει, είδε ότι έχει άδικο. Αλλά τι να κάνεις, όλο φασαρίες, μας κάνουν παράπονα από πάνω, γιατί κοιμούνται όλες αυτοί. Πάνε στις δουλειές το πρωί και μας κάνουν παράπονα. Και τι να κάνω, τι να πω τώρα στη γειτόνισσα, γιατί εμένα τα λέει, μεταφέρει, πάει στη δουλειά το πρωί, δεν τον βρίσκει. Σε μένα τα λένε, ας πούμε, φασαρίες το ένα τ' άλλο που κάνουμε εκεί πέρα στο σπίτι. Τις προάλλες είχαμε πάει έξω, κάπου πηγαίναμε, δεν θυμάμαι, στην κουνιάδα μου που θέλαμε να πάμε, πήγαμε με ταξί. Και μέσα στο ταξί άρχισε και έκανε διάφορα έτσι, πράγματα. Και μας κοιτούσε ο ταξιτζής και λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει, είναι κι άλλος κόσμος εδώ, και μας έβγαλε έξω από το ταξί. Μετά του φώναζα εγώ και καλά, αλλά τι να κάνεις, αφού... μετά τι να κάνουμε, βρήκαμε άλλο ταξί, αφού μας είχε διώξει ο άνθρωπος, τι να του πει τώρα, να τον βρήσει. Εντάξει, θύμωσε, λέει, γιατί να μας κατεβάσει, ας πούμε, δεν είναι αυτό λογικό, αλλά τι να κάνουμε. Από την πλευρά του άντρα σου υπάρχουν έτσι στιγμές που πέρα από το γεγονός ότι σου ζητάει να κάνετε έρωτα, θα σου δείξει την αγάπη του και την τρυφερότητά του με άλλο τρόπο? Ναι, μου τη δείχνει. Μου λέει, ας πούμε, διάφορα, αγάπη μου, διάφορα έτσι που λένε, μωρό μου, τέτοια, ναι, πολλά μου λέει. Αλλά τι να το κάνω, εγώ μένα με νευριάζει και δεν έτσι μπορώ έτσι να τα ακούω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, δεν είναι ότι βαριέμαι να κάνουμε έρωτα, αλλά τους τόσους που θέλει αυτός, εγώ δεν μπορώ. Θέλει συνέχεια να κάνουμε έρωτα και εγώ δεν μπορώ, έχω αγαναχτήσει. Μου παίρνει τα εσώρουχα και έχω αναγκαστεί να έρθω εδώ πέρα, ας πούμε, στο κανάλι. Τώρα χωρίς σου και δεν ξέρω που μου τα βάζει. Τι θέλεις, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θέλεις εδώ. Στο πήρα. Γιατί μου το πήρες? Να δεις πόσο σ' αγαπάω. Να βγαίνεις εδώ στο κανάλι με το σουκέ, να μου παίρνεις τα ρούχα, να μου τα κρύβεις δηλαδή. Άμα θέλει αυτός 10 και 13 φορές εγώ συνέχεια να μπορώ, φυσικά και θα του πω όχι. Τώρα κάνω και 5 και 7 φορές και 11 και 25 άμα χρειαστεί. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου εγώ όμως. Συνέχεια να είμαι από πάνω σου. Βάλε το αυτό μέσα. Γιατί να το βάλω μέσα? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σε αγαπάω, γιατί να το βάλω μέσα? Τι αισθάνεσαι εσύ τις στιγμές που έρχεται και στο ζητάει? Γιατί είναι μια κατάσταση, ναι, που επαναλαμβάνεται συνέχεια, έτσι. Την πρώτη φορά θα αντιδράσεις, τη δεύτερη θα αντιδράσεις. Τώρα πια που έχει γίνει κατεστημένο, που ο άντρας σου δηλαδή διαρκώς στο ζητάει αυτό το πράγμα. Mm. Εσύ πώς αισθάνεσαι για αυτό το πράγμα? Πώς να αισθάνομαι, εντάξει. Εντάξει, μία φορά να του κάνω το χατήρι, αλλά και συνέχεια όχι. Όχι ότι εγώ είμαι κατά του σεξ και δεν θέλω, ας πούμε. Είναι ότι εντάξει, δεν μπορώ και συνέχεια εγώ, ενώ είμαι κουρασμένη. Εντάξει, και αυτός είναι κουρασμένος από τη δουλειά, αλλά αυτός θέλει. Εγώ δεν μπορώ. Είμαι κουρασμένη από το μωρό, το έχω όλη τη μέρα στο σπίτι, εγώ μόνη μου. Δεν μπορώ να τα απεξέλθω, ας πούμε, και στα δύο, σε όλα έτσι τα θέματα. Για όλα τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής σας, ενδιαφέρεται με το ίδιο πάθος? Συγκεκριμένα όχι για όλα. Εντάξει. Αν θέλει το μωρό, τίποτα, εντάξει, όλα καλά. Για σένα εννοώ. Εγώ να θέλω να πάω πουθενά, ας πούμε, και να μην θέλει, δεν με αφήνει να πάω. Γιατί ζηλεύει, τι να του κάνω. Δεν με αφήνει, ας πούμε, να πω θα πάω αύριο σε μία φίλη μου, κάπου να πιω έναν καφέ, να κάτσω λίγο έτσι με το μωρό. Δεν με αφήνει, μου λέει, όχι, λέει, δεν θα πας εκεί, λέει, δεν σε πιστεύω, λέει, θα πας, λέει, αλλού. Μήπως τα μηνύματα που του δίνεις εσύ είναι λανθασμένα? Δηλαδή, θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είσαι μια γυναίκα που περιποιείσαι, που ντύνεσαι. Σε βλέπω αυτή τη στιγμή ότι είσαι όχι ντυμένη προκλητικά με την κακή έννοια, αλλά προσέχεις την εμφάνισή σου. Έτσι, ναι, δεν είναι? Εντάξει. Δεν σ' αρέσει να περνάς αδιάφορη. Αυτό μου βγάζει σε μένα, ναι, σαν γυναίκα. Περιποιείσαι τον εαυτό σου. Μήπως λοιπόν από την πλευρά του άντρα σου έχει εκλάβει και εκείνος το ίδιο πράγμα? Ότι δηλαδή εσένα σε ευχαριστεί κάτι τέτοιο, σε ευχαριστεί να είναι έντονη η σχέση σας σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, από εκεί σε θέμα αυτό το έχει καταλάβει, αλλά. Εντάξει, που ντύνομαι προκλητικά, δεν τον νοιάζει να είμαστε μαζί, να βγούμε, ας πούμε, να πάμε κάπου, να είμαι προκλητικά ντυμένη. Άμα βγω, ας πούμε, εγώ μόνη μου, με άλλη παρέα ή με τον κουνιάδο μου, κάπου να πάμε, δεν με αφήνει να ντυθώ προκλητικά. Ναι, δεν το λέω με την έννοια αυτή που εξέλαβες. Ναι. Δεν εννοώ δηλαδή ότι ο άντρας δεν σε αφήνει να ντυθείς. Ναι. Εννοώ μήπως βλέποντας ότι από τη δική σου πλευρά σου ότι σε ενδιαφέρει να αρέσεις ως γυναίκα. Ναι. Αυτό πιστεύει ότι είναι μια ένδειξη ότι πράγματι πρέπει να σου συμπεριφέρεται έτσι. Πράγματι δηλαδή πρέπει να σου ζητάει διαρκώς να είναι κοντά σου, να έχετε προσωπικές στιγμές. Να κάνετε έρωτα. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν μπορώ, αλλά αυτό δεν καταλαβαίνει. Όταν είστε με άλλους ανθρώπους, όταν, όπως μου είπες με τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, όταν είστε σε ένα χώρο δημόσιο, όταν έχετε πάει να φάτε κάπου ή όταν είστε με κάποια παρέα, πώς είναι η συμπεριφορά του? Τι θα στο δείξει χωρίς δηλαδή, να υπολογίσει ότι σας βλέπουν? Όταν είχαμε πάει μία φορά έτσι σε ένα εστιατόριο, είχαμε βγει, ας πούμε, εγώ και κάτι φίλοι του μαζί
Είχαμε πάει συνέχεια με τζιγκλούς εκεί στο τραπέζι που καθόμασταν όλοι. Και ήθελα να πάμε στην τουαλέτα. Μα του λέω, μα τώρα εδώ πέρα, αφού είναι φίλοι σου, θα τους αφήσουμε να πάμε μέσα στην τουαλέτα. Μα αυτό δεν είναι λογικό. Εντάξει, όποιος και να είναι, δεν θα θέλει βέβαια. Αλλά αυτός δεν άκουγε τίποτα. Λέει, σιγά, λέει, φίλοι μου είναι, λέει, με ξέρουν, δεν θα με παρεξηγήσουν. Ναι, του λέω, αλλά εμένα θα με παρεξηγήσουν. Εγώ δεν θέλω να τους αφήσω, ας πούμε, και να πάμε μέσα στην τουαλέτα. Εντάξει, τώρα δεν θα γίνει, του λέω. Αναγκαστήκαμε και φύγαμε από το μαγαζί γιατί κάναμε φασαρία. Τι μόνοι ο άντρας όταν του αρνείσαι ή καταλαβαίνει τις αναστολές και τους συνδυασμούς σου? Μερικές φορές τιμώνει και κάνουμε φασαρίες, αλλά μερικές φορές το καταλαβαίνει, αλλά αφού το έχει προηγηθεί η φασαρία, μετά το καταλαβαίνει, ας πούμε, έτσι και του περνάει μετά από μία ώρα, ας πούμε, εντάξει, το ξεχνάει. Συνέχεια είναι έτσι, ναι, γίνεται διαρκώς αυτή η κατάσταση και εγώ δεν μπορώ άλλο. Του λέω ότι άμα είναι να χωρίσουμε, αλλά του λέω τώρα που έχουμε το παιδί θα χωρίσουμε. Άμα ήταν, θα χωρίζαμε πιο πριν, ας πούμε, όχι τώρα που έχω και το παιδί. Και βέβαια είναι μικρό το παιδί τώρα. Για να πάω, ας πούμε, στον πατέρα μου τώρα να του πω χωρίζουμε γι' αυτό το λόγο, θα μου πει γιατί χωρίζεται γι' αυτό το λόγο. Είναι υπερβολικό, βεβαίως, και εμένα μου ακούγεται υπερβολικό. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα ζευγάρι να μαλώνει, επειδή, εν πάση περιπτώσει, ο ένας θέλει να κάνετε πολλές φορές έρωτα. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο. Ναι, αλλά τι να κάνω εγώ που έχω αγανακτήσει και δεν το καταλαβαίνει. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Τι να τον κάνω. Δεν μπορώ ούτε να τον χωρίσω, ούτε να του κάνω τίποτα για αυτό το λόγο. Αλλά εγώ δεν μπορώ συνέχεια και συνέχεια. Ξέρεις, αυτή να σου πω κάτι. Μόνιμη βάση, ας πούμε. Η λογική δεν είναι να, ούτε ναι, να του κάνεις κάτι, ούτε να τον μαλώσεις με αυτή την έννοια, έτσι, ναι, εντός εισαγωγικών. Η λογική είναι να βρεθεί μια επικοινωνία μεταξύ σας. Mm. Δηλαδή, ο έρωτας είναι κάτι πολύ τρυφερό σε μια σχέση. Mm. Και είναι λάθος αυτή τη στιγμή που γίνεται έτσι αντικείμενο διαμάχης μεταξύ σας και μαλώνεται για αυτό το πράγμα. Μα αφού το παρακάνει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, όχι να βγαίνουμε και να θέλει συνέχεια ή να πηγαίνουμε κάπου. Όπως τις προάλλες που είχαμε πάει στην κουνιάδα μου και εντάξει, επειδή είχαμε αργήσει, ήταν 12 η ώρα τη νύχτα, μας είπανε μείνετε εδώ να κοιμηθείτε, ας πούμε, κάτσετε, ας πούμε, για να μην πάτε σπίτι τώρα τέτοια ώρα. Κάτσαμε εκεί πέρα, όπως καθόμασταν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, καθόμασταν εκεί, πίναμε καφέ, ξέρω εγώ τι κάναμε, δεν θυμάμαι κιόλας. Αυτός ήθελε να πάμε μέσα να κοιμηθούμε. Μα του λέω τώρα, αφού κάθεται εδώ πέρα όλοι και εξυπνητοί, εμείς θα σηκωθούμε τώρα να πάμε μέσα να κοιμηθούμε, αφού είμαστε φιλοξενούμενοι. Όταν θα κοιμηθούμε όλοι, θα πάμε και εμείς να κοιμηθούμε. Τι να κάνουμε, εντάξει, οι γνωστοί ήταν, επειδή ήταν ο αδερφός του, τους είπαμε ψέματα ότι πάμε, νιστάζουμε, πάμε μέσα να κοιμηθούμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν έχει μικρά παιδιά, αλλά εντάξει, όσο να είναι, δεν είναι και το δωμάτιο μεγάλο. Και εγώ ντρεπόμουν, του λέω τώρα να πάμε μέσα τέτοια ώρα. Εσύ μετά πώς νιώθεις, όταν έχετε μπει σε μια ολόκληρη διαδικασία για το να αποφασίσετε αν θα κάνετε έρωτα ή όχι? Ποια είναι τα δικά σου συναισθήματα? Εντάξει, δεν είναι βέβαια ότι αισθάνομαι καλά, αλλά συμβιβάζομαι για να μην γίνει φασαρία. Δηλαδή, γιατί με το παραμικρό κάνουμε φασαρία, ας πούμε, και όχι για μόνο για αυτό το θέμα. Και για άλλα θέματα προηγούνται φασαρίες. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, άμα θέλει αυτός 10 και 13 φορές εγώ συνέχεια να μπορώ, φυσικά και θα του πω όχι. Λογικό είναι. Τι να κάνω, εντάξει, μία-δύο φορές, εντάξει, μπορεί έτσι να δέχομαι, ας πούμε, να κάνουμε έρωτα. Αλλά παραπάνω, άμα θέλει, εγώ δεν μπορώ. Θέλει συνέχεια να κάνουμε έρωτα και εγώ δεν μπορώ, έχω αγανακτήσει. Μου παίρνει τα ισόρουχα και έχω αναγκαστεί να έρθω εδώ πέρα, ας πούμε, στο κανάλι. Τώρα χωρίς σου και δεν ξέρω που μου τα βάζει. Τι με λες, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Στο πήρα. Γιατί μου το πήρες? Να δεις πόσο σ' αγαπάω. Να βγαίνεις εδώ στο κανάλι με το σουκέ, να μου παίρνεις τα ρούχα, να μου τα κρύβεις δηλαδή. Άμα θέλει αυτός 10 και 13 φορές εγώ συνέχεια να μπορώ, φυσικά και θα του πω όχι. Θέλω να κάνω και 5 και 7 φορές και 11 και 25 άμα χρειαστεί. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου εγώ όμως. Συνέχεια να είμαι από πάνω σου. Πολύ άντε αυτό μέσα. Γιατί να το βάλω μέσα? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σε αγαπάω, γιατί να το βάλω μέσα? Κάτσε ένα λεπτάκι, βρε κόπη μου. Τι 13 φορές? Είναι δυνατόν ένα ζευγάρι να μπορεί να κάνει 13 φορές έρωτα την ημέρα? Άλλες υποχρεώσεις δεν έχετε? Δεν φεύγει? Πώς βρίσκεστε τόσες φορές μαζί? Δηλαδή, μου φαίνεται δηλαδή αδιανόητο. Όχι, το πρωί που φεύγει και πάει στη δουλειά, μετά που γυρίζει, ας πούμε, 5 η ώρα το απόγευμα. Μετά δεν πάμε πουθενά άλλου. Είμαστε στο σπίτι τώρα, γιατί είναι και το παιδί, καθόμαστε σπίτι όλη τη μέρα, ας πούμε. Δεν πάμε έτσι να βγούμε έξω, να πάμε κάπου. Ναι, στο μυαλό σας δεν έχετε άλλα πράγματα, δεν έχετε άλλες δουλειές να κάνετε, πώς να σου το πω, δεν ασχολείστε με κάτι άλλο, πώς είναι δυνατόν ο άντρας σου διαρκώς να ναι, έχει αυτό το πράγμα? Ναι, εγώ ασχολούμαι, ας πούμε, έτσι, με το σπίτι, το ένα το άλλο, με το παιδί και αυτά. Αυτός δεν ασχολείται με τίποτα, ας πούμε, δεν κάνει τίποτα, κάθεται εκεί, βλέπει τηλεόραση συνέχεια, ας πούμε, άμα δεν ασχολείται με το ένα το άλλο. Εγώ ασχολούμαι, ας πούμε, με το σπίτι.
Αλλά εντάξει, μου λέει, ας πούμε, να παράτησω τις δουλειές. Πάμε μέσα να κοιμηθούμε, ξέρω εγώ. Μετά πάει βράδυ, είμαστε ακόμα στο κρεβάτι. Εγώ έχω και άλλες δουλειές, ας πούμε. Σηκώνομαι μετά, φτιάχνω το μωρό, κάνω. Μετά εντάξει, άμα κοιμηθούμε νωρίς, ξυπνάει τη νύχτα και θέλει να κάνουμε έρωτα. Εντάξει, αν έχει προηγηθεί 2-3 φορές, εγώ βαριέμαι πάλι. Του λέω πάλι, θα κάνουμε έρωτα. Και τι να κάνω. Και τι σου απαντάει. Έτσι απλά που το θέτεις. Μου λέει, τι να κάνω τώρα, μου ήρθε εμένα, τι να κάνει. Εγώ τι να πω δηλαδή εκείνη την ώρα. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Όλο αυτό το πράγμα έτσι εξισώνει λίγο τα πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά όλα. Δηλαδή ένα ζευγάρι για να βρεθεί σε προσωπικές στιγμές μόνο του, υποτίθεται ότι προϋπάρχει ένα συναίσθημα. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άντρα, ένα σύζυγο, να ζητάει από τη γυναίκα του να κάνουν έρωτα και εκείνη να του απαντάει έτσι απλά βαριέμαι. Ούτε από τη δική σου την πλευρά να έχεις έναν άνθρωπο που διαρκώς έρχεται και σου ζητάει να κάνεις έρωτα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλοποιημένα τα πράγματα, δεν είναι πάμε να απλώσουμε τα ρούχα. Είναι μια κατάσταση η οποία υποτίθεται ότι από τα ζευγάρια αντιμετωπίζεται με μεγάλη τρυφερότητα, με αγάπη, με σεβασμό, ότι θεωρείται κάτι σημαντικό σε μια σχέση. Ναι, σίγουρα θεωρείται σημαντικό. Άρα λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ότι δεν υπάρχει άγνοια συναισθημάτων και από σένα και από εκείνον. Γιατί και το να του πεις έτσι χοντροκομμένα, να σου το πω, όχι άλλο. Αυτό μπορεί να τον προσβάλλει, αλλά και από τη δική του την πλευρά δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μπορεί να επαναληφθεί τόσες φορές, γιατί δεν συζητάμε για σωματική αντοχή, συζητάμε για συναισθηματική αντοχή. Δηλαδή, υποτίθεται ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία καταθέτεις την ψυχή σου, έτσι. Δεν συμμετέχεις απλώς σωματικά, άρα να συζητήσουμε για τις επιδόσεις του. Υπάρχει από τη δική του την πλευρά αυτή η συναισθηματικότητα. Υπάρχει η αίσθηση ότι την ώρα που θα κάνετε έρωτα είναι κάτι σημαντικό για τη σχέση σας. Και από τη δική σου θέλω να μου πεις. Καλά, ναι, εντάξει, συναίσθημα υπάρχει και από τις δύο πλευρές, αλλά εντάξει... Ναι, αλλά εμένα αυτό, ξέρεις, με παραπέμπει σε μια κατάσταση στην οποία η γυναίκα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θα μπορούσε να ζευγάρει να αντίστροφα τα πράγματα, έτσι. Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσύ αισθάνεσαι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι λανθασμένη εικόνα σε μια σχέση. Καλά, σίγουρα είναι λανθασμένη εικόνα. Εντάξει, εσύ πώς νιώθεις, ας πούμε, που συμβαίνει έτσι απλά αυτό. Όχι όλες τις φορές έτσι αισθάνομαι αισθηματικά έτσι καλά, έτσι. Αισθάνομαι ότι εντάξει, με θεωρεί τι, με θεωρεί ότι εγώ είμαι ένα κομμάτι κρέας, ας πούμε, μόνο για το κρεβάτι. Το παίρνω δηλαδή αλλιώς, όχι έτσι αισθηματικά, όπως είναι άλλα ζευγάρια, ας πούμε, μια φορά, δύο φορές, εντάξει, συνηθισμένα. Το παίρνω αλλιώς, δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, ας πούμε, μόνο όλο στο κρεβάτι, να είμαστε, τι να κάνω. Του λέω, εντάξει. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, εντάξει, πήγαινε κάπου, πιες ένα καφέ, κάτσε κάπου, ρε παιδί μου, μείνεις όλο στο σπίτι, γιατί, εντάξει, και ένας άντρας όλο μέσα στο σπίτι, τι να κάνει, βαριέται. Λέει, πού να πάω, λέει, πού να βγω, λέει, έξω να πάω. Δεν θέλει. Τι να του κάνω. Δεν δέχεται, ας πούμε, έτσι να πάει, να βγει, να κάνει. Θέλει να είναι μέσα στο σπίτι. Διαφωνούμε στο ότι, ας πούμε, να βγω εγώ, να πάω κάπου, να κάτσω, έτσι, να αργήσω, ας πούμε, 1-2 ώρες. Όταν είναι αυτό στο σπίτι, δεν θέλει. Να του πω, ας πούμε, την προηγούμενη μέρα που θα είναι στη δουλειά, να φύγω εγώ να πάω. Αλλά θα περάσει από μεγάλη διαδικασία, ας πούμε, το πού θα πάω. Δηλαδή, με περνάει από ανάκριση. Πού θα πάω, πού θα είμαι. Μπορεί και να τους ρωτήσει αν πήγα. Δηλαδή, δεν με πιστεύει. Δεν μου είχε εμπιστοσύνη πάνω σε θέμα. Να του πω, ας πούμε, θα σηκωθώ να πάω στη θεία μου σήμερα. Θα την πάρει τηλέφωνο να τη ρωτήσει. Ή να πάω, ας πούμε, να βγω εγώ να πάω να ψωνίσω τίποτα, να χαλάσω λεφτά. Που ξέρει, ας πούμε, ότι είχα, ας πούμε, θα μου πει πού τα χάλασες. Θα μου ζητάει αποδείξεις το ένα τ' άλλο, δηλαδή με ζηλεύει πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω γι' αυτό, αν θέλει γι' αυτό να κάνουμε συνέχεια έρωτα, επειδή νομίζω ότι έχω άλλον. Κάτι νομίζει δηλαδή. Και επισκέψεις να έχουμε στο σπίτι και στη μάνα του να πάμε λίγο να κάτσουμε, θέλει να φύγουμε. Δηλαδή δεν θέλει να πάμε κάπου και να κάτσουμε, ας πούμε, 1-2 ώρες, 3 ή να πάμε σινεμά να δούμε καμία ταινία που κρατάει 2 ώρες, ας πούμε. Θέλει να φύγουμε, ας πούμε. Ή εκεί πέρα αρχίζει, κάνει κάτι και εγώ νευριάζω και του λέω να πάμε να φύγουμε. Τώρα να καθόμαστε εδώ πέρα να μας βλέπει ο κόσμος. Καλύτερα να πάμε στο σπίτι παρά να είμαστε εδώ πέρα έτσι. Δηλαδή, δεν... όχι ότι δεν είναι κοινωνικός, δεν μιλάει, δεν κάνει. Απλά δεν θέλει έτσι να βγαίνουμε έξω, να καθόμαστε πολλές ώρες. Θέλει να είμαστε τις περισσότερες φορές στο σπίτι. Δεν ξέρω, δεν του αρέσει έτσι έξω με άλλους, έτσι φασαρία το να τ' άλλο. Ενώ εγώ θέλω να βγαίνουμε, ας πούμε, με φίλους, να βγαίνουμε με συγγενείς, να βγαίνουμε έξω, να καθόμαστε, ας πούμε. Δεν μπορώ εγώ συνέχεια στο σπίτι. Ενώ αυτός είναι το αντίθετο. Αυτός θέλει να είμαστε συνέχεια σπίτι, ας πούμε. Να καθόμαστε σπίτι και να μην πηγαίνει πουθενά, δεν τον νοιάζει. Ενώ εγώ έχω πρόβλημα.
Δεν μπορώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάθομαι σπίτι και να έχω το μωρό, γιατί φυσικά δεν το κρατάει. Το κρατάω εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, θα σου πω κάτι. Μου περιγράφεις αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο που φαίνεται εμφανώς είναι προσκολλημένος επάνω σου. Ναι. Με την καλή έννοια, έτσι όχι με την άσχημη έννοια. Απ' την άλλη όμως, ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένα άλλο ζητούμενο εκτός από τη γυναίκα του, εκτός το γεγονός ότι αυτό είναι μια μεγάλη αγάπη, ένας μεγάλος έρωτας, αυτή είναι η θετική του πλευρά. Η αρνητική του πλευρά είναι ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του, να μην ασχολείται με τίποτα άλλο και να μην έχει τίποτα άλλο στο μυαλό του εκτός από σένα. Δηλαδή αυτό δεν είναι λογικό. Και όταν μάλιστα αυτό το συνδυάζω με το γεγονός ότι ναι, μεν δεν είναι κοινωνικός, αλλά όταν είσαστε μέσα στο σπίτι θα σου ζητήσει αρκετές φορές να έχετε τις δικές σας προσωπικές στιγμές και από σένα θα εισπράξει και την άρνηση, αλλά αυτό δεν θα τον σταματήσει, δεν θα τον κάνει να σκεφτεί τις δικές σου αναστολές και θα το ξανακάνει την επόμενη μέρα. Αυτό μου μοιάζει περίεργο, μου μοιάζει υπερβολικό, καταλαβές. Γι' αυτό σε ρωτάω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μου είπες λίγο πριν ότι έχουν εξαφανιστεί όλα σου τα εσώρουχα. Αυτό το έκανε σε ένδειξη τρυφερότητας, δηλαδή σου ζήτησε κάτι δικό σου ή σου είπε ή το έκανε στο θυμό του επάνω, για να καταλάβω την πρόθεσή του, έτσι. Όχι, πάνω στο θυμό του τα πήρε, ας πούμε, έτσι τα πέταγε. Τα πήρε έτσι πάνω στο θυμό του, επειδή νευρίασε και καλά, επειδή εγώ δεν ήθελα να κάνουμε έρωτα, νευρίασε. Όχι από καλή έννοια τα πήρε να τα έχει μαζί του. Mm. Απλά έτσι μου τα εξαφάνισε, όχι, δεν ξέρω γιατί. Για ποιο λόγο καλά, την ώρα αυτό που θύμωσε και άρχισε να τα κάνει αυτά και να πετάει από εδώ και από εκεί τα εσώρουχα, εσύ τι έκανες, τι του είπες για να το τι του είπα, εντάξει, νευρίασα εγώ με αυτό το θέμα. Εντάξει, τσακωθήκαμε, μετά του πέρασε, αλλά δεν μου έλεγε, ας πούμε, έτσι, που τα πέταξε, τι τα έκανε. Είχε κάνει άνω κάτω το σπίτι, εγώ τι να κάνω εκείνη την ώρα, δεν έπρεπε να κάτω να τα φτιάξω, ας πούμε, έτσι, θα τα άφηνα. Αλλά δεν πήρε μερικά, τα άκρυψε, ξέρω εγώ τι έκανε. Θέλει συνέχεια να κάνουμε έρωτα και εγώ δεν μπορώ, έχω αγανακτήσει. Μου παίρνει τα εσώρουχα και έχω αναγκαστεί να έρθω εδώ πέρα, ας πούμε, στο κανάλι. Τώρα χωρίς σου και δεν ξέρω που μου τα βάζει. Τι με λες, δυσόλεπτο. Πώς μου φέρεις εδώ αυτό. Στο πήρα. Γιατί μου το πήρες. Να δεις πόσο σ' αγαπάω. Να βγαίνεις εδώ στο κανάλι με το σουκέ, να μου παίρνεις τα ρούχα, να μου τα κρύβεις δηλαδή. Άμα θέλει αυτός 10 και 13 φορές εγώ συνέχεια να μπορώ, φυσικά και θα του πω όχι. Θέλω να κάνω και 5 και 7 φορές και 11 και 25 άμα χρειαστεί. Μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου εγώ όμως. Συνέχεια να είμαι από πάνω σου. Βάλε το αυτό μέσα. Γιατί να το βάλω μέσα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σε αγαπάω, γιατί να το βάλω μέσα. Κάθε φορά που τελειώνει ένας καυγάς. Ναι. Και συζητάτε το λόγο που τσακωθήκατε. Ποια είναι η άτυπη συμφωνία μεταξύ σας. Εντάξει, συμφωνεί ότι εντάξει, το παρακάνει το ένα τ' άλλο. Εντάξει, τα βρίσκουμε, ας πούμε, εκείνη την ώρα, αλλά την άλλη μέρα κάνει τα ίδια. Εκείνη την ώρα μπορεί να τα βρούμε πάνω στη συζήτηση ότι έχει άδικο το ένα τ' άλλο ή εγώ μπορεί να έχω άδικο. Συμφωνεί, σε καμία δηλαδή, περίπτωση. Συμφωνεί, αλλά δεν το κάνει έτσι. Συμφωνεί εκείνη τη στιγμή, ενώ την άλλη ώρα, άμα τον ρωτήσεις, μπορεί να διαφωνήσει, ας πούμε. Να μου έχει άλλη. Μου είπες ότι ο Βαγγέλης ήταν έτσι από την πρώτη μέρα που το γνώρισες. Ναι. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που κάνατε σχέση και από την αρχή του γάμου σας ήταν έτσι διαχειτικός. Ναι. Έδειχνε το ίδιο πάθος. Ναι, στην αρχή πώς το είδες αυτό το πράγμα. Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή το πήρα καλά. Τώρα βέβαια όμως που είναι το παιδί, έχω άλλες, εντάξει, παντρευτήκαμε. Εντάξει, στον Αραβώνα δεν ήταν εντάξει, τόσο υπερβολικό, ας πούμε, αυτό. Γιατί ήμασταν αραβωνιασμένοι, εντάξει, μπορεί να μην είχαμε υποχρεώσεις. Τώρα που παντρευτήκαμε όμως και έτσι, έχω εγώ άλλες υποχρεώσεις, το ένα τ' άλλο μέχρι να συνηθίσω. Γιατί και εγώ 18 χρόνια παντρεύτηκα, δεν ήξερα, ας πούμε, έτσι, εντάξει. Το μαγείρεμα, το να τάρω το σπίτι, έτσι να φροντίζω το παιδί. Δεν μου δείξε έτσι κανείς, ούτε η μάνα μου έκατσε, η πεθερά μου τίποτα να μου δείξει. Ενώ αυτός εντάξει, δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. Κάτσε βρε μάτια μου, λες στην αρχή ήταν τα ίδια τα πράγματα και στην αρχή το έβλεπες θετικά. Μα εσύ μου περιγράφεις μια κατάσταση η οποία ούτως ή άλλως είναι υπερβολική. Δηλαδή δεν μπορεί ένα ζευγάρι 10 και 13 φορές να είναι μαζί την ημέρα. Είτε έχουν παιδιά, είτε έχουν υποχρεώσει, είτε δεν έχουν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι αυτό είναι υπερβολικό. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη συχνότητα. Στην αρχή σου φάνηκε αυτό φυσιολογικό, δηλαδή θεωρούσε ότι είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Φυσιολογικό, εντάξει. Δεν ήξερα κιόλας τότε που ήμασταν αραβωνιασμένοι, ήμουνα. Πώς ένιωθες είναι το θέμα, όχι να συζητήσουμε αν είναι λογικό, γιατί μπορεί για έναν άνθρωπο να είναι. Στην αρχή όμως το ένιωθες σωστό αυτό το πράγμα, δηλαδή το ένιωθες ότι σε καλύπτει. Εντάξει, όχι και πάρα πολύ σωστό σε ορισμένα θέματα.
Εντάξει, ορισμένες φορές θετικό, ας πούμε, το έπαιρνα έτσι, καλά το θέμα. Ως επιβεβαίωση. Ναι. Ότι ο άνθρωπος σε αγαπάει και σε θέλει. Ναι, εντάξει. Μετά όμως κατάτησε να το κάνει πολύ υπερβολικό, δηλαδή σε συγκεκριμένα έτσι. Και όταν ήμασταν αγωνιασμένοι που πηγαίναμε έξω, τα έκανε τα ίδια. Αλλά εντάξει, έλεγα ότι κάποια στιγμή αυτά θα του περάσει το γάμο, ας πούμε, μετά το παιδί και αυτά. Αλλά πάλι κάνει τα ίδια. Τι να του κάνω. Εντάξει, εσύ... τώρα να τον χωρίσω δεν γίνεται. Όχι, προς Θεού. Αυτό έλειπε να χωρίσει για αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, ίσως είναι λάθος το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση από την πρώτη στιγμή μεταξύ σας. Διακριτική όμως. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι σε ένα ζευγάρι μέσα μπορεί να γίνουν καυγάδες για αυτό το πράγμα. Με την έννοια όχι ότι κρύβουμε τα προβλήματά μας, αλλά με την έννοια ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Και φαντάζομαι ότι και εσύ είσαι σε δύσκολη θέση να του πεις ακριβώς αυτό που νιώθεις. Γιατί αυτό που μου περιγράφεις είναι πολύ υπερβολικό. Άρα η αντίδρασή σου ίσως να είναι και υπερβολική και εσένα. Δηλαδή στο βαθμό που ανταποκρίνεται στο πρόβλημα, όχι υπερβολική. Ναι. Πόπι, εσύ τον άντρα τον ζηλεύεις? Εγώ δεν τον ζηλεύω. Ας πούμε, καμία φορά, δηλαδή όχι ότι τον ζηλεύω, καμία φορά μου λέει ψέματα. Και δηλαδή όταν εγώ καταλάβω ότι μου λέει ψέματα, ας πούμε, του πω όχι, δεν πήγες εκεί, ας πούμε. Εγώ πήρα τηλέφωνο, πήγες αλλού. Εντάξει, μετά τι να μου πει, όχι ότι τον ζηλεύω. Απλά δεν μ' αρέσει έτσι να μου λέει ψέματα. Ότι έχει πάει, ας πούμε, στη δουλειά και παίρνω στη δουλειά του και δεν είναι και έχει πάει σε ένας φίλος του, ας πούμε, να κάτσει. Εντάξει, μπορεί τη μια στιγμή να μην πάει στη δουλειά, να πάει στο φίλο του, να μην μου το πει από το πρωί που θα φύγει. Μετά που θα γυρίσει, εντάξει, μου το λέει. Δεν σε ρωτάω αν τον εμπιστεύεσαι. Σαφέστατα και τον εμπιστεύεσαι, άντρα σου είναι. Ενώ όταν είσαστε έξω μαζί, υπάρχει περίπτωση ο άντρα σου να κοιτάξει άλλη γυναίκα, να δει πώς είναι ντυμένη, να δει αν είναι όμορφη. Και τότε πώς θα αντιδράσει. Εντάξει, αν κοιτάξει άλλη γυναίκα και μου πει, ας πούμε, αυτή την ωραία, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να ζηλέψω εκείνη την ώρα, αλλά μετά του λέω εντάξει, δεν με πειράζει, ας πούμε. Κοίταζε την, δεν με νοιάζει, του λέω. Γενικώς θεωρείς ότι ο άντρα σου ενδιαφέρεται να κοιτάει άλλες γυναίκες? Δείχνει αυτή την διάθεση? Όχι, εντάξει, δεν ενδιαφέρεται να κοιτάει έτσι άλλες γυναίκες, ούτε με έχει απατήσει ούτε τίποτα. Απλά εντάξει, με ζηλεύει. Άρα το πάθος του αφορά μόνο εσένα. Αποκλειστικά εσένα. Ναι, εντάξει, εμένα αποκλειστικά. Δεν έχει έτσι, ούτε τον έχω πιάσει με άλλη, ούτε τίποτα έτσι να κάνει τίποτα. Εντάξει, να κοιτάει άλλες φυσιολογικό είναι. Όλοι οι άντρες κοιτάνε. Αλλά όχι τίποτα έτσι να κάνει τίποτα παράξενο με καμία άλλη, δεν έχω δει. Μόνο μαζί μου, αλλά εντάξει, τώρα. Δεν τον ζηλεύω, ας πούμε, γιατί δεν μου έχει δείξει τίποτα να πάει πουθενά, ας πούμε, να κάνει τίποτα, να το μάθω από φίλους του. Τώρα αυτός γιατί με ζηλεύει δεν ξέρω. Δεν του έχω δώσει εγώ, ας πούμε, έτσι, δικαίωμα να με ζηλεύει. Τώρα γιατί με ζηλεύει, επειδή ντύνομαι έτσι, επειδή είμαι πιο μικρή, γιατί έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Δεν ξέρω γιατί έτσι με ζηλεύει τόσο πολύ. Θέλει συνέχεια να κάνουμε έρωτα και εγώ δεν μπορώ, έχω αγανακτήσει. Μου παίρνει τα εσόρουχα και έχω αναγκαστεί να έρθω εδώ πέρα, ας πούμε, στο κανάλι. Τώρα χωρίς σου και δεν ξέρω που μου τα βάζει. Τι με λες, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Φέρεις εδώ. Στο πήρα. Γιατί μου το πήρες? Να δεις πόσο σ' αγαπάω. Να βγαίνεις εδώ στο κανάλι με το σουκέ, να μου παίρνεις τα ρούχα, να μου τα κρύβεις δηλαδή. Άμα θέλει αυτός 10 και 13 φορές εγώ συνέχεια να μπορώ, φυσικά και θα του πω όχι. Τώρα να κάνω και 5 και 7 φορές και 11 και 25 άμα χρειαστεί. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου εγώ όμως. Συνέχεια να είμαι από πάνω σου. Βάλτε αυτό μέσα. Γιατί να το βάλω μέσα? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σ' αγαπάω, γιατί να το βάλω μέσα? Εσύ είσαι 19. Ναι. Είναι 29 ο άντρας σου? Ναι, 29. Τον ενοχλεί αυτή η διαφορά ηλικίας? Όχι, στην αρχή μου έλεγε ότι δεν τον ενοχλεί. Τώρα τον ενοχλεί και δεν μου το λέει. Δεν ξέρω, δεν μου έχει πει τίποτα για την ηλικία. Όχι, ότι έχει διαφορά. Δεν τον νοιάζει τώρα. Μόνο οι άλλες που ακούει και λέει, ας πούμε, έχετε 10 χρόνια διαφορά, δεν τη ζηλεύει στον άλλο. Εντάξει, δεν μου έχει δείξει ότι με ζηλεύει επειδή είναι τα χρόνια διαφορά, δεν ξέρω γιατί. Επειδή διαρκώς όταν μου αφηγεί τα πράγματα, μου συνδέει τη ζήλια με το γεγονός ότι ο άντρας σου γενικώς κάπως υπερβολικά σε θέλει και στο δείχνει αυτό το πράγμα. Εσύ πιστεύεις ότι όταν βγαίνετε έξω δηλαδή και κάνει όλα αυτά που μου περιέγραψες, όταν δηλαδή είστε έξω σε ένα ρεστοράν και εκείνος σου ζητάει εκείνη τη δεδομένη στιγμή να ζήσετε μια προσωπική στιγμή, πιστεύεις ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι λίγο νωρίτερα σε έχει ζηλέψει, έχει δει κάποιον να σε κοιτάζει? Ναι, έχει τύχει να δει, ας πούμε, να με κοιτάζει κάποιος και να μετά, ας πούμε, θα πάμε στο σπίτι. Μου κάνει φασαρία, ας πούμε, εντάξει, μου λέει, εντάξει, αυτό σε κοίταζε. Εντάξει. Μου λέει, εσύ λέει, γιατί τον κοίταζες? Μα λέω, δεν τον κοίταζα εγώ κοίταζα αλλού. Και μου κάνει εμένα, ας πούμε, φασαρία, ενώ, εντάξει, κοιτάζει, ας πούμε, κάποιος ή με πειράζει κανείς στον δρόμο και του το πω, εγώ του τα λέω, εντάξει, δεν του τα κρύβω και ζηλεύει, δεν με αφήνει, ας πούμε, μετά να πάω κάπου.
Ζηλεύει, μπορεί να ζηλεύει και γι' αυτό το λόγο. Παιδί, εγώ του τα λέω. Αν πειράξει κανείς τίποτα, με κοιτάει, μου πει τίποτα, του τα λέω. Και μπορεί να ζηλεύει γι' αυτό το λόγο. Πάνω σε αυτό το θέμα μπορεί να ζηλεύει, ας πούμε, να μην με αφήνει να πηγαίνω κάπου. Τώρα, τι άλλο να σου πω. Αυτά που κάνει είναι υπερβολικά. Στο ταξί, στο ένα τ' άλλο, που πάμε, όπου και να πάμε, όπου και να βγούμε. Να με ενοχλεί στο δρόμο. Εντάξει, να πάμε κάπου, να είναι κόσμος. Να πάμε να δούμε τίποτα. Σινεμά, έτσι, κάπου, να είμαστε έτσι μόνοι μας. Δεν με νοιάζει να είμαστε μόνοι μας, να μην είναι άλλοι. Αλλά τώρα να έχουμε βγει, να πάμε κάπου, ή να είναι μαζί το μωρό, να τα αφήσουμε κάπου και να πάμε εμείς να βγούμε, να κάτσουμε. Να είναι κόσμος έτσι, να έχει έτσι πολύ κόσμο και αυτός να αρχίσει να κάνει τέτοια. Εγώ δεν μπορώ, ας πούμε. Δεν το δέχομαι, δεν ξέρω αν είναι το χαρακτήρα μου αυτό. Σου μιλάει, σε φυλάει με αυτή την έννοια, στο δείχνει αυτό το πράγμα ή κάνει κάτι τραβηγμένο? Κάνει και μερικά τραβηγμένα, ας πούμε. Με πειράζει, έτσι. Μου χαϊδεύει τα πόδια, το ένα τ' άλλο. Κάνει μερικά παρατραβηγμένα, δηλαδή. Μπορεί να τα δει κάποιος άλλος, ας πούμε. Θα πει τι κάνει, ας πούμε, εκεί πέρα αυτός. Εντάξει, μπορεί να είμαστε παντρεμένοι. Εντάξει, αλλά ο καθένας δεν ξέρει αν είστε παντρεμένοι, το ένα τ' άλλο. Κατανοεί από τη δική την πλευρά αυτές τις αναστολές, πιστεύεις? Να σου πω, δεν τις κατανοεί ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, αν βγαίνουμε έξω και με πειράζει και αυτά, μου λέει, γιατί λέει, ντρέπεσαι να μας δει, ας πούμε, κάποιος. Αφού είμαστε παντρεμένοι, τι ντρέπεσαι, ας πούμε, να μας δούνε? Mm-hmm. Λέμε, εγώ δεν θέλω, εντάξει, ντρέπομαι, δεν μπορώ να είναι κι άλλοι μπροστά. Λέμε, αφού είμαστε έτσι παντρεμένοι, τι, δεν μας παρεξηγήσει κανείς, ας πούμε. Και εγώ δεν μπορώ, εντάξει, ντρέπομαι, από τη μια δεν μπορώ τώρα εκεί να είναι κι άλλοι μπροστά. Εντάξει, αυτά δεν τα κάνεις να είναι οποιοδήποτε μπροστά. Γενικώς ο άντρας σου δείχνει και σε άλλα πράγματα ότι είναι τόσο ερωτευμένος μαζί σου με το ίδιο πάθος? Δηλαδή θα έλεγες ότι ο άντρας σου είναι υπόδειγμα σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα? Είναι υπόδειγμα, αλλά όχι σε όλα συγκεκριμένα τα πράγματα. Κοίταξε, λάθη κάνουμε όλοι και ελαττώματα έχουμε όλοι. Δεν εννοώ σε αυτό το πράγμα. Εννοώ, ας πούμε, όταν θα έχεις τη γιορτή σου. Θα κάνει ευγενικές χειρονομίες, θα σου φέρει κάποιο δώρο? Ναι, θα κάνει, δώρο. Ναι. Μου κάνει ευγενικές χειρονομίες, δώρα, λουλούδια. Εντάξει, αυτά τα θυμάται. Εγώ μερικές φορές τα ξεχνάω και εκεί πάνω έχουμε λίγο την παράθεση. Ζουνάκι μου. Τι με λες, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Φέρεις εδώ. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δυνατόν. Μωρό μου, αγάπη μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ένα λεπτό. Στο πήρα. Γιατί μου το πήρες? Να δεις πόσο σ' αγαπάω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί? Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό. Κάθισε αν θέλεις κάτω, κρύφτω αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν Όχι. είναι λογικό. Ναι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λέει... τα μεταξύ σας, αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Ότι επειδή η γυναίκα σου θέτει ένα ζητούμενο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι ασυνήθιστο και δεν θα συζητήσω όσον αφορά το συγκεκριμένο, θα σου πω μόνο ότι η γυναίκα σου έχει κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στις σχέσεις σας. Τα οποία εμφανώς εσύ δεν τα έχεις καταλάβει. Λοιπόν, όταν έρχεσαι εδώ και κρατάς το εσώργο της στο χέρι, αυτό είναι προκλητικό. Δεν δείχνεις διάθεση δηλαδή να θέλεις να το συζητήσετε και να την ακούσεις και να την κατανοήσεις. Το κρατάω γιατί την αγαπάω πάρα πολύ και δεν το καταλάβει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν τρέπεσαι να το φέρεις στην εκπομπή? Όχι αυτά τα πράγματα δηλαδή. Μα γιατί να τρεπώ, κορίτσι μου, γιατί? Αφού ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Εντάξει, μ' αγαπάς, αλλά όχι και εν ώρα εκπομπή δηλαδή. Τώρα μας βλέπει τόσο κόσμο να κάθεσαι εσύ να κρατάς εσόρουχα. Για σένα δίνω και τα αρέσει να μου το έχεις καταλάβει αυτό. Εντάξει, το έχω καταλάβει. Τώρα κάθισε κάτω. Λοιπόν. Παναγία μου. Τι τραβάω. Καταλαβαίνεις ότι τη φέρνεις σε δύσκολη θέση όμως. Τη φέρνω, αλλά τι να κάνει και εγώ σία μου. Είμαι πορωμένος μαζί της. Εξήγησέ μου το αυτό. Τι να σου εξηγήσω. Καταρχάς, τη ζηλεύω πάρα πολύ. Το παραδέχομαι κι εγώ. Τη ζηλεύω πάρα πολύ, αφόρητα. Μπορώ να το πω μέχρι αηδίας. Γιατί εντάξει, είναι μικρή. Εντάξει, 19 χρονών, έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Εντάξει, όσο έχει επιτυχίες. Έχει επιτυχίες, την κοιτάνε, την πειράζουνε. Ωραία, με κοιτάνε, εντάξει, είπαμε. Όχι, θα με φάνε άμα με δούνε στον δρόμο, με κοιτάνε. Ναι, αλλά μπροστά μου. Και τι να κάνω? Τι να κάνω εγώ άμα σε κοιτάνε μπροστά μου, τι να τους πω? Να κάτσω να τσακωθώ. Μου τους κοιτάς, εσύ γιατί τους κοιτάς? Μα τους κοιτάζω εγώ. Βέβαια τους κοιτάς. Θεωρείς ότι η γυναίκα σου δίνει αφορμές? Δεν δίνει αφορμές, αλλά και με το παραμικρό που την κοιτάει, φερειπίνει ο άλλος. Πάει ο νους στο πονηρό. Εντάξει, λίγο είμαι παθιασμένος πάρα πολύ μαζί της. Εντάξει, είναι υπερβολική αγάπη. Πες το θες. Άλλος μπορεί να το πει ότι είναι παθητική ζήλια. Πες πάρα το όπως θέλεις και εσύ, αμού.
Δηλαδή αυτό που μου λες είναι, πρόσεξε, η γυναίκα σου ήρθε εδώ και μου είπε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Πέρα από το γεγονός ότι τη ζηλεύεις, δεν ήρθε με το αίτημα αυτό. Μου το ανέφερε και αυτό, αλλά μου είπε ότι το χειρότερο, το σοβαρότερο μάλλον πρόβλημα μεταξύ σας είναι το γεγονός ότι εσύ εμφανίζεις μια έντονη ερωτική διάθεση και η γυναίκα σου αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή δεν μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρίσκεται μόνη της μαζί σου σε προσωπικές στιγμές. Και αυτό θεωρεί ότι εσύ δεν το κατανοείς. Με αποτέλεσμα, ανά πάσα ώρα και στιγμή εσύ αισθανθείς έτσι, να της το δείχνεις και να θέλεις, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις έρωτα μαζί της. Αυτό όμως εκείνη δεν το θέλει. Και γίνονται αρκετοί καυγάδες μεταξύ σας αυτό. Γιατί γίνεται, δηλαδή, ο ένας άντρας που είναι παντρεμένος μαζί της και έχει ζήσει, αυτά τα δύο χρόνια που έχουμε ζήσει μαζί, είναι δύσκολο. Δηλαδή και 5 να το κάνω, που λέει ο λόγος, και 6 και 7. Είναι υπερβολικό, δηλαδή, ο άντρας να θέλει να κάνει μαζί της αυτό που κάνει. Ναι, δεν είναι να το ρωτήσεις εμένα, γιατί εγώ είμαι άλλος άνθρωπος. Η γυναίκα σου πρέπει να λάβεις υπόψη αυτό που νιώθει η γυναίκα σου, γιατί κάθε άνθρωπος, ξέρεις, είναι διαφορετικός. Το ξέρω, αλλά εσύ βρεχάζω, δεν το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Το ξέρω ότι με αγαπάς, αλλά αυτά που κάνεις δεν είναι σωστά όμως. Γιατί δεν είναι? Δεν είναι σωστά να βγαίνεις εδώ στο κανάλι με το σουτιέν, να μου παίρνεις τα ρούχα, να μου τα κρύβεις δηλαδή. Και να κάνεις αυτά τόσα. Βγαίνουμε έξω και να θέλεις συνέχεια. Εντάξει, δεν είπαμε σε ένα υπερβολικό σημείο, όχι και τόσο πολύ. Να με παρακολουθείς από πίσω, άμα πάω στο περίπτερο, αν θα πάρω τηλέφωνο ή αν θα κάνω τίποτα. Ναι, γιατί αργείς. Τι αργώ, 10 λεπτά. 10 λεπτά που αργώ. Είναι πολύ αυτό. Ναι, είναι λίγο. Πολύ 10 λεπτά είναι να αργήσω. Λίγο. Είναι λίγο. Ναι, είναι 10 λεπτά δρόμος. Κάνα 10 λεπτά να αργήσω, δηλαδή, είναι πολύ. Δηλαδή, θα με φάει ο περιπτεράς ή ο ένας ο άλλος στο δρόμο. Μα είναι αυτή η κατάσταση. Τι είναι αυτά που λες, ρε παιδί μου? Μα δεν σε καταλαβαίνω, δηλαδή, να μην μπορώ να πάω από το σπίτι μου έξω στη γειτόνισσα για 10 λεπτά γιατί θα με φάνε στο δρόμο. Τι να μην πάρει, δεν το κάνεις 10 λεπτά και να μην το κάνεις 2 λεπτά, 3 που λέει ο λόγος. Μα είσαι υπερβολικός. Μα είναι ίδια πόρτα για πολυκατοικία. Θα τρέχω στο δρόμο. Πάνω στις σκάλες δηλαδή να πέσω, τι θα κάνω? Να τρέχω δηλαδή έτσι επειδή εσύ θέλεις 2 λεπτά? Αξία μου. Ναι. Πήγε μια φορά στο περίπτερο. Ας πω περιπτώσεις. Ναι, να μου πεις περιστατικό. Πήγε μια φορά στο περίπτερο και η πολυκατοικία από το περίπτερο είναι περίπου ούτε 500 μέτρα. Μη σου πω 100 μέτρα και φανεί υπερβολικό. Και πήγε και ξέρω πόση ώρα το καλά, το έκανε 25 λεπτά ακριβώς. Τι εξήγηση του έδωσες για αυτή την καθυστέρηση? Του έδωσα εξήγηση ότι βρήκα κάποιο γνωστή μου στον δρόμο και πιάσαμε συζήτηση. Τι πια γνωστή μου, τη Μαρία, πάνω από την πολυκατοικία. Την πενταγιώτησα τη Μαρία, πια. Ναι, και όταν είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, είχα βρει εκεί πέρα, ναι, γιατί ναι. Με γνωρίζουν, ας πούμε, μου μιλάνε, γειτόνισε. Δηλαδή, σε γνωρίζουν όλη η περιοχή, δηλαδή? Όχι, όλη η περιοχή, εντάξει, είπαμε, σε ένα ορισμένο σημείο, όλη η περιοχή θα με γνωρίζει. Οι γνωστές μου, ναι. Παιδί μου, θα βρω κάποιον, θα μιλήσω. Τι θα αργήσω 25 λεπτά να κάνω, τι στο περίπτερο? Να κάθομαι να περιμένω να μου δώσει τσιγάρα. Είναι λογικό τώρα μέσα σε 25 λεπτά εγώ από το Περιστέρι να βρεθώ σε άλλη περιοχή και να κάνω κάτι? Αυτό το βρίσκεις λογικό, δηλαδή μέσα σε 25 λεπτά θα βρεθώ εγώ, ας πούμε, σε κάποια περιοχή να κάνω κάτι? Αυτό αποκλείεται. Βαγγέλη μου, πολύ γλυκά, πολύ ωραία μου τα λες τα πράγματα. Ναι. Ότι αγαπάς τη γυναίκα σου, ότι μου είπες μάλιστα είσαι πορωμένος μαζί της και εγώ καταλαβαίνω ότι θέλεις. Πάρα πολύ, μέχρι αηδίας, πάρα πολύ. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη όμως, έχει έρθει εδώ η γυναίκα σου λίγο πριν και μου έλεγε ότι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στις σχέσεις, το γεγονός δηλαδή ότι εσύ φτάνεις σε σημείο να τη ζητάς να κάνει τα έρωτα 10 και 13 φορές την ημέρα, την έχει κουράσει. Και δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μην το κρίνουμε για τα μάτια του κόσμου. Κάθε άνθρωπος στο σπίτι του κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι μεταξύ σας αν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Και προφανώς δεν είναι. Γιατί η γυναίκα σου αντιδράει. Και δεν μπορεί να νιώθει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή εσύ θα τη ζητήσεις να κάνετε έρωτα, χωρίς όμως να τη διεκδικήσεις σαν γυναίκα. Δηλαδή, σαν να τη θεωρείς δεδομένη. Ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να τη ζητήσεις να κάνετε έρωτα και θα γίνει αυτό. Έχεις πάρα πολύ, δηλαδή, εσύ που ακούτησε ότι σου κάνω πάρα πολλές φορές έρωτα, ζουνί μου. Ναι, βέβαια έχω παράπονο γιατί. Γιατί? Ποιος πάω να πλύνω τα πιάτα, έρχεσαι από πίσω μου. Πάω στην τουαλέτα να πλύνω ρούχα, πάλι από πίσω μου έρχεσαι. Δηλαδή, δεν μπορώ ούτε στην τουαλέτα να πάω, δηλαδή. Ούτε στην τουαλέτα να πας, γιατί? Μα γιατί, τι είμαι, θέλεις με τα πόδια ανοιχτά? Εντάξει, τι είμαι? Δεν είμαι και ένα αντικείμενο, ας πούμε, έτσι να κάθομαι όποτε θέλεις εσύ. Ένας άνθρωπος κάτι που ποθεί το θέλει για πάντα δικό του, συνέχεια. Ωραία, το θέλει για πάντα δικό του, αλλά εγώ έχω κουραστεί με αυτή την κατάσταση. Εγώ δηλαδή, έχω κάνει δουλειές. Γιατί σε αγαπάω. Θέλω να κάνω και 5 και 7 φορές και 11 και 25 άμα χρειαστεί. Μ' αγαπάς, το δέχομαι, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, όχι και σε αυτή την κατάσταση δηλαδή να με κυνηγάς από πίσω. Να σε κυνηγάω, γιατί να μην σε κυνηγάω δηλαδή? Αυτή δεν είναι κατάσταση, γιατί δεν το καταλαβαίνεις.
Ναι. Έχεις κολλημένο το μυαλό σου εκεί πέρα, δηλαδή. Δεν μπορείς δηλαδή να σκεφτείς τίποτα άλλο, να κάνεις καμία άλλη δουλειά. Είσαι κολλημένο. Βέβαια, γιατί στη ζωή μου, παιδί μου. Ωραία, εντάξει. Δεν είπαμε ότι θα φύγω από το σπίτι να πάω να μείνω αλλού, ότι θα χωρίσουμε. Γιατί είσαι κολλημένος εκεί συνέχεια, ρε παιδί μου. Είμαι κολλημένος, δηλαδή. Κάτσε να σου εξηγήσω. Δηλαδή, άμα δεν θέλει να κάνει τι φορέ ερώτα μαζί μου, δηλαδή δεν σε ελκύω, κάτι τρέχει. Άμα είναι αυτό. Ναι, εντάξει, εσύ εννοείς. Έχει δει μήπως κανέναν άλλον, αυτό είναι ο λόγο. Θα υπάρχει τότε. Ναι, εσύ εννοείς ότι επειδή εγώ δεν θέλω συνέχεια να κάνουμε έρωτα, ότι τα έχουμε άλλον. Αυτό θέλει να μου πει. Τι θα φανταστεί κάθε άντρα. Τι θα φανταζόταν, για πε μου. Κάθε άντρα λογικό, ναι, μπορεί να φανταζόταν αυτό που λε, αλλά εσύ που θέλει συχνά, εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορεί. Συνέχεια. Υπάρχει μια λογική εξήγηση, γιατί δεν μπορείς. Είμαι κουρασμένη. Εκείνη την ώρα που θέλεις εσύ, δηλαδή. Τρεις και τέσσερις φορές τη μέρα, δηλαδή, εγώ είμαι υποχρεωμένη. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι κουρασμένος. Είσαι κουρασμένος, τότε... το παραδέχεσαι. Επομένως, γιατί θέλεις συνέχεια. Γιατί στη ζωή μου, γι' αυτό θέλω συνέχεια. Δηλαδή, κάποιος που αγαπάει. Εγώ πνίγομαι με αυτή την κατάσταση, δεν μπορώ άλλο. Γι' αυτό ήρθα εδώ στη ΣΥΡΑ να τα πω, τι να κάνω. Δεν μπορώ έτσι συνέχεια. Δεν μπορείς. Πάω εδώ, πάω εκεί, να με κυνηγάς από πίσω. Τι είμαι, ρομπότ? Βέβαια θα σε κυνηγάω. Γιατί δεν με κυνηγάω? Τι είμαι, χτήμα σου? Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, με θεωρείς χτήμα σου? Άκουσα να σου πω, άκουσα να σου πω. Από το καιρό που παντρευτήκαμε και μετά, πρέπει να καταλαβαίνω ένα στον άλλον. Ωραία, ναι, αυτό είναι. Εγώ συνέχεια μαζί μου, δηλαδή είναι κακό αυτό? Είναι κακό αυτό, Σία. Που τη λέω. Μόνο η γυναίκα σου μπορεί να σου το πει αν είναι κακό ή όχι. Δεν είναι θέμα αν είναι κακό. Είναι θέμα ότι είναι κάτι που θα την εκφράζει. Δηλαδή δεν μπορεί η γυναίκα σου ανά πάσα ώρα και στιγμή, που μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό τη, να καταλαβαίνει ότι εσύ έχει μια ερωτική διάθεση. Πρέπει να είναι και ο άλλο αυτή τη διάθεση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί η γυναίκα σου την ώρα που λέει που πλένει τα πιάτα, ή την ώρα που έχει φιλοξενούμενο στο σπίτι, ή την ώρα που βγαίνετε έξω να πάτε σε ρεστοράν. Μου είπε παραδείγματα τα οποία είναι τραβηγμένα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, εντάξει, το καταλαβαίνω, θες τη γυναίκα σου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι να πας ώρα και στιγμή το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι είναι το να κάνεις έρωτα μαζί της. Για να θες τη γυναίκα σου, θες και άλλα πράγματα μαζί της. Να κουβεντιάσεις, θέλεις να την καταλαβαίνεις, να μοιράζεις τα προβλήματά της, να βγαίνεις έξω μαζί της. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά εντάξει, άμα τη θέλω τόσο πολύ, τι θα κάνω δηλαδή? Τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Τι θα κάνεις, δηλαδή, εσένα. Ναι, για εξήγησέ μου, σου έρχεται και 10 φορές τη μέρα να κάνουμε, δηλαδή, εγώ έχω άλλες ασχολίες. Εσύ μπορεί να σκέφτεσαι αυτό, να με θέλεις κοντά σου, εντάξει, το δέχομαι. Βέβαια. Αλλά όχι και συνέχεια. Εγώ έχω και άλλες δουλειές να κάνω. Έχω το μωρό, έχω το ένα, έχω το άλλο. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια μωρό, από πάνω σου. Ναι, μωρό, και εγώ έχω δουλειά όμως. Ωραία, αλλά δεν μπορώ. Δεν κάνω έτσι, δεν σε αποφεύγω. Ναι, αλλά δεν μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου εγώ όμως. Συνέχεια να είμαι από πάνω σου. Να μην κοιτάω το μωρό, να μην κάνω τις δουλειές στο σπίτι μου, να μην κοιτάω το μωρό. Εντάξει, αλλά να έρχεσαι εσύ, ας πούμε, από τη δουλειά. Άκου, να μου λες, δεν ξεσκόνησες. Άκου λίγο, σε παρακαλώ. Να μην μου δείξεις αδιαφορία τόσο πολύ όμως. Εγώ δεν σου δείχνω αδιαφορία. Απλά δεν μπορώ να είμαι συνέχεια από πάνω σου. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις και έχεις κολλήσει σε μια κατάσταση που δεν υποφέρεται. Δεν μπορώ να είμαι έτσι συνέχεια εγώ από πάνω σου. Αυτό θέλω να καταλάβεις. Εσύ όμως μου δείχνεις τόση αδιαφορία, ενώ σου υποθώ, εγώ σε αγαπάω, σε λατρεύω. Σου δείξα αδιαφορία. Επειδή δεν θέλω να κάνω αυτές τις πράξεις. Με αυτές τις πράξεις που κάνεις. Λογικό δεν είναι. Μαστάσου, βρε Βαγγέλη μου, η γυναίκα σου δείχνει διαφορία. Τη λες αυτή τη στιγμή ότι το να κάνετε 13 φορές έρωτα την ημέρα είναι φυσιολογικό. Εγώ έτσι το βρίσκω. Εγώ έτσι το βλέπω. Πρέπει να καταλάβεις και πώς το βρίσκει και εκείνη όμως. Μη με λες, Βαγγέλη μου, γιατί? 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 Έχω παλαβώσει. Γιατί έχω παλαβώσει? Γιατί? Για ποιο πράγμα? Γιατί σε αγαπάω, βρε Χάρη, τρανταφυλάκι. Σε αγαπάω, παράπορα. Ήθελα να κάνουμε έρωτα, ενώ είχαμε όλο το βράδυ κάνα έρωτα. Ήθελα και 5 η ώρα το πρωί να πάει. Ναι, μωράκι, μου σε αγαπάω και σε ποθώ. Ωραία, 5 η ώρα. Το έχεις καταλάβει. Και 5 και 6 το πρωί και 6.30 που βάζω δουλειά. Μωρό μου, με εξτρελάνει. Ειλικρινά σου μιλάω. Με εξτρελάνει. Τι θέλει τώρα, δηλαδή, τώρα θέλει και σε πάλι να το λες. Ηρέμησε. Εντάξει. Σ' αγαπάω, είσαι το φως μου, η ζωή μου. Δεν είναι. Το χάπι μου, το καθημερινό. Τι άλλο να κάνω, μπορεί να μου πει.